Ηλιάνα, μέσα στην επόμενη ώρα αναμένουμε την κατάθεση του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτο. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που φέρνει προ ψήφιση η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Έχει συζητηθεί εκτενώ τόσο στη διάρκεια του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου, όσο και στη διάρκεια των συσκέψεων που πραγματοποιεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη με του υπουργού του. Θεωρείται στην κυβέρνηση ότι είναι ένα κομβικό νομοσχέδιο, καθώ έρχεται να αλλάξει δομικά στοιχεία τη κυβέρνηση, καθώ μετατρέπει το μέγαρο Μαξίμου σε κεντρικό στρατηγείο. Εκεί θα στείλει και θα τίθενται επιτάπητο οι στρατηγικέ τη κυβέρνηση, προκειμένου αμέσω μετά να σταλούν στα Υπουργεία τα οποία θα αναλάβουν να κάνουν πράξη όλα όσα έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμω έχουμε και άλλο ένα νομοσχέδιο, πρόκειται Ακριβώς. για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ακριβώ. Να πούμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργό πηγαίνει αρχικά στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, προκειμένου να συμμετάσχει εκεί σε μια ευρύτατη σύσκεψη. Τέσσερι η ώρα θα ε, πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα θέσει επιτάπητο στα δύο επόμενα νομοσχέδια που θα έρθουν προ ψήφιση στην Ολομέλεια τη Βουλή. Το ένα είναι το φορολογικό. Εκεί θα αποτυπώνονται οι πρώτε μειώσει φόρων, τι οποίε ανακοίνωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα τη Ολομέλεια τη Βουλή κατά τη διάρκεια τη ανάγνωση των προγραμματικών του δηλώσεων. Θα θα αφορά στη μείωση του έμφυα, θα αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων προκειμένου σε αυτή να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτε και επιχειρήσει. Το δεύτερο νομοσχέδιο που θα έρθει προ ψήφιση στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα θα είναι ε, για την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Θεωρείται και αυτό κομβικό νομοσχέδιο, καθώ εκεί μέσα θα υπάρχουν διατάξει που θα σχετίζονται με τι αλλαγέ στον ποινικό κώδικα και την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Μάλιστα, είναι κάποια θέματα τα οποία αναμένεται να μας απασχολήσουν πολύ έντονα τις επόμενες ημέρες, Δημήτρη. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε.